Καλησπέρα παιδιά, Σίγκη Φίτνες εδώ με ένα ακόμα βίντεο. Αν επισκέφτεσαι για πρώτη φορά το κανάλι μου, σου γράψω ότι κάνεις like το βίντεο, έγραψε το κανάλι, άνοιξε notification bell για να βλέπεις τα βίντεο μόλις ανεβαίνουν και άσε σχόλιο άμα σου άρεσε το βίντεο. Σήμερα πάμε να σας δείξω πώς κάνω τα πρωτεϊνικά pancakes μου, protein pancakes δηλαδή, χρησιμοποιώντας πρωτεΐνη από MyProtein. Για να πάρετε οποιοδήποτε συμπληρώμα, ξέρετε, μπαίνετε στο description, βάζετε κωδικό κοριασμά EP και έχετε 35% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα. Η γεύση που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι salted caramel, αγαπημένη γεύση έχει γίνει πλέον. Οπότε, ας μην πολυλογούμε και πάμε να σας δείξω τη συνταγή την οποία κάνω τα pancakes. Τα υλικά τα οποία θα χρειαστείς είναι αυγά, πρωτεΐνη, γάλα και βρώμη. Υπάρχει λίγο συνωστισμός εδώ πέρα, στο δωμάτιο Παύλα Κουζίνα, το οποίο έχω, διότι μόλις ετοίμασα τα γεύματά μου για όλη την εβδομάδα. Για 4 μέρες βασικά, το μεσημεριανό, χοιρινά μπριζολάκια με ρύζι. Οπότε μόλις καθάρισα και, εντάξει, καθαρά είναι σχετικά, απλά μου πήρε ένα μισά ώρα για να τα μαγειρέψω. Και πάμε ξεκινώντας, βάζοντας πρωτεΐνη, γάλα και βρώμη μέσα στο μπολ και ανακατεύοντας τα πολύ καλά. Στις ιδανικές συνθήκες θα μπορούσατε να πάρετε τη βρώμη και να τη βάλετε σε ένα blender για να γίνει σκόνη τελείως σαν αλεύρι, σαν πούδρα δηλαδή. Εγώ δεν έχω αυτή τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, οπότε το κάνω έτσι. Ελπίζω να βγουν καλά, πρώτη φορά θα τα δοκιμάσω να τα κάνω με ολόκληρη βρώμη. Για πάμε να τα ανακατέψουμε μία. Βασικά σκέφτηκα κάτι άλλο. Θα ζεστάνω το γάλα το οποίο θα βάλω στη βρώμη έτσι ώστε θα γίνει σαν χυλός και θα έχει καλύτερη ομογενοποίηση. Ζεσταίνουμε το γάλα. Ρίχνουμε και ένα 1,5 σχεδόν σκουπ μέσα πρωτεΐνη. Δεν έχω βάλει ψηλή φωτιά για να μην μας καεί το γάλα. Ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί με την πρωτεΐνη και μόλις πάρει θερμοκρασία το ρίχνουμε μέσα στη βρώμη. Δείτε πως μυρίζει, σαν κρέμα καραμελέλες και φτιάχνεις γλυκό είναι. Παίρνουμε το ζεστό γάλα με την πρωτεΐνη και το ρίχνουμε μέσα στη βρώμη. Κατεύουμε πολύ καλά. Τώρα εδώ όπως βλέπετε κάνω το βίντεο με το ένα χέρι. Δεν είναι γιατί πιο εύκολο. Νομίζω ότι χρειάζεται και τα δύο χέρια, οπότε σας κλείνω και ανοίγω μόλις είναι έτοιμο το μείγμα. Θα βάλω και τα αυγά μέσα. Έχουμε ανακατέψει πολύ καλά το μείγμα, δεν έχουμε βάλει ακόμα τα αυγά. Ρίχνουμε 2 αυγά. Και ανακατεύουμε πάλι πολύ καλά. Θέλουμε να έχουμε αυτή την υφή στο μείγμα, σαν νερουλή ζύμη ουσιαστικά, να είναι λίγο πιο πηχτή από τις κρέπες. Όπως ξαναείπα, προτιμότερο να έχετε κάνει τη βρώμη σκόνη για να έχει γίνει σαν αλεύρι και να το κάνετε. Και λίγη baking powder, άμα βάλετε, πιστεύω θα φουσκώσει αρκετά παραπάνω από τώρα. Πρώτη φορά το δοκιμάζω και σας την ανεβάζω τη συνταγή. Πιστεύω θα βγει καλή. Έχω κάνει ακριβώς την ίδια με αλεύρι αντί για βρώμη. Δεν πήρα τώρα εδώ πέρα αλεύρι. Κλείσω τον Lidl, οπότε κάνουμε με βρώμη. Και πάμε να ξεκινήσουμε να βάζουμε τα pancakes στο τηγάνι. Καλά φαίνονται φίλε, για κομμάτια βρώμης να έχουμε μέσα, πολύ όμορφο. Σας δείχνω τελικό αποτέλεσμα σε λίγο. Όπως βλέπετε γίνονται πολύ καλές οπτικά. Άλλη μια μας έμεινε και είμαστε έτοιμοι. Είδατε τα pancakes, βγήκανε πάρα πολύ όμορφα στο μάτι. Τώρα θα τα δοκιμάσουμε. Θα τα φάμε με λίγο μελάκι. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Η συνταγή σας την έχω και στην περιγραφή κάτω. Επίσης, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να τραβάς βίντεο με το ένα χέρι και με το άλλο να μαγειρεύεις. Οπότε, άμα τα πλάνα δεν είναι πολύ καλά, συγχωρέστε με. Τη κύρια ουσία ήταν να σας δείξω τη συνταγή ουσιαστικά πώς κάνουμε υγιεινά και πρωτεϊνικά pancakes. Οπότε, αυτό είναι το βιντεάκι για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά. Άμα θέλετε να κάνω και άλλα βίντεο σαν αυτό, όπως φτιάχνω το κοτόπουλο, τα κρέατα γενικά, τα ρύζια και αυτά, αφήστε μου ένα σχόλιο και πείτε μου γενικά ή πιο συγκεκριμένα τι θα θέλατε.
Να υπενθυμίσω, link στην περιγραφή για οτιδήποτε συμπλήρωμα ή ρούχο θέλετε από MyProtein. Άμα είστε καινούργοι επίσης, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Και αυτό είναι το βιντεάκι για σήμερα, παιδιά. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.